στην σημαντική εξέλιξη που αφορά στο μάτι. Ο Δημήτρης Δαμιανός βρίσκεται στα δικαστήρια. Έλα, Δημήτρη μου. Χριστός Ανέστη, καταρχήν. Είναι η εξέλιξή της τελευταία. Βέβαια, αληθώς Ανέστη, με παρέσυρε το γεγονός ότι έχουμε εξέλιξη τη τελευταία στιγμή και ξέχασα να σου ευχηθώ, με συγχωρείς. Χρόνια πολλά σε όλους. Η εξέλιξη είναι σημαντική, αφορά στην υπόθεση στο Μάτι με τους 104 νεκρούς. Ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελία εφετών, μετά και από την παρέμβαση που είχε κάνει ο Άριος Πάγος αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης και τις πολλές αντιδράσεις που προκάλεσε αυτή. Η έφεση, να σου πω, Ζήνα, ότι αφορά σε όλα τα στοιχεία της απόφασης. Αφορά δηλαδή σε αυτούς που αθωώθηκαν και στις ποινές που επιβλήθηκαν. Δηλαδή, στη δίκη σε δεύτερο βαθμό θα γίνει ουσιαστικά η δίκη ξανά από την αρχή. Θα επανεξεταστούν όλα τα σημεία της υπόθεσης αυτής. Θα καθίσουν ξανά στο σκαμνί και τα αυτοδιοικητικά στελέχη τα οποία αθωώθηκαν, ή τότε περιφερειάρχες, ή τότε δήμαρχοι των συναρμόδιων περιοχών, και τα στελέχη της κυρία Δούρου και ο κύριος Ψινάκης, όλοι εκ νέου. Σωστά. Και τα στελέχη της πυροσβεστικής, ο τότε αρχηγός, υπαρχηγός κλπ. Που καταδικάστηκαν σε ποινές 5 ετών εκτητές και εξαγοράσιμες προς 10 ευρώ ημερησίως, όλα αυτά θα επανεξεταστούν. Και τα ελαφρυντικά που δόθηκαν. Να σου πω, Ζήνα, ότι είναι μια έφεση η οποία την είχαν ζητήσει βεβαίως και οι συγγενείς πριν από λίγα λεπτά. Είχαμε δει την οργή τους, έτσι να πούμε. Είχαμε δει την οργή τους, είχαμε αναδείξει, είχαμε μιλήσει. Βέβαια. Ισχύει ο νέος νόμος τώρα στο εφετείο ή πάλι με τον παλιό νόμο θα δικαστούν? Παλιό. Και πάλι πέντε ετής θα είναι η έκτηση. Όχι, δυστυχώς. Και πάλι με τον παλιό νόμο. Ακούσουμε τον κύριο Χρονόπουλο, Δημήτρη μου, γιατί δεν μας ακούς. Ακούσουμε τον κύριο Χρονόπουλο που είναι εδώ. Ναι, κύριε Χρονόπουλο. Δυστυχώς ισχύει ο παλιός νόμος. Με το νέο νόμο που ισχύει από 1η-5η-2024, πλέον οι ποινές είναι πάρα πολύ πιο αυστηρές. Μιλάμε, αν γινόταν η φωτιά στο Μάτι το καλοκαίρι που μας έρχεται, θα μιλούσαμε για ποινές εισοδίων. Τόσο αυστηρά είναι τα πράγματα. Αυστηροποιείται πάρα πολύ. Όχι απλά η ποινή και στον εμπριστή. Και στον εμπριστή εννοείται. Και πλέον υπάρχουν και νέα δικήματα. Εισάγονται 3 νέα δικήματα, τα οποία δεν προβλέπονταν καν με τον παλιό ποινικό κώδικα. Πρώτον, ότι αν ανάβεις φωτιές σε περιοχές που είναι σε κοντινές μέσα ή μέσα σε δασικές περιοχές ή κοντινές. Έχεις το εξοχικό σου, δηλαδή, εξοχικό. Και θέλεις να κάψεις κάποια πράγματα. Και σε μέρες που έχει βγει απογόρευση, γιατί είναι επικίνδυνες αυτές οι μέρες για εμπρισμούς, για φωτιές, συγγνώμη. Αν ανάβεις έστω και φωτιά μέσα στο μπαρμπεκιού σου για να ψήσεις κρέατα. Είναι επικίνδυνο και θεωρείται ποινικό αδίκημα. Συλλαμβάνεσαι. Ένα αυτό. Δεύτερον, αν κυκλοφορείς σε αυτές τις περιοχές ή προμηθεύεσαι έφλεκτες ύλες, γκαζάκια ή οτιδήποτε, πάλι είναι ποινικό αδίκημα. Και τρίτον, λέει όποιος τιμωρείται με ποινή φυλάκιση επίσης, όποιος αποθηκεύει ή εγκαταλείπει μέσα σε δασικές περιοχές τέτοια υλικά. Έφλεκτα υλικά. Δηλαδή, ακόμη και παρασκευαστικές ενέργειες είναι πλέον ποινικά κολάσιμες. Δεν χρειάζεται να προκληθεί κάτι, δεν χρειάζεται να προκληθεί φωτιά ή έστω κίνδυνος, αρκεί μόνο και μόνο που υπάρχει δυνατότητα να, από τη συμπεριφορά σου, από την αμέλειά σου ή το δόλο σου, αν εξαρτάται, κάθε περίπτωση έχει διαφορετική μορφή δόλου ή αμέλειας, αυτό μπορεί από μόνο το να σε οδηγήσει στη φυλακή πλέον. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα. Και επίσης, να τελειώσω, βεβαίως, ότι με το νέο νόμο δεν προβλέπεται καν η αναστολή, όχι μόνο η αναστολή της ποινής, ούτε το ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση για αυτά τα δικήματα. Δηλαδή, πας με φυλακή, τελείωσε. Μπράβο. Αλλά στο Μάτι δεν θα ισχύσει τίποτα. Δεν θα ισχύσει. Δυστυχώς δεν θα ισχύσει. Είναι μετά το Μάτι όλα. Άρα το ταβάνι είναι η πενταετής έκθεση. Το θέμα στο Μάτι δεν είναι μόνο η αυστηροποίηση που προβλέπεται από τον καινούριο κώδικα, είναι το θέμα να αποδοθούν και ευθύνες εκεί που αναλογούν. Πάντως, μας είχε πει ο κύριος Ιωάννου, γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε, ότι θα μπορούσε να υπάρξει πιο αυστηρή ποινή εάν πηγαίναμε με τον αριθμό ατόμων κτλ. Και τα άτομα μας το εξήγησε. Δηλαδή. Και πάλι αυτό έχει ένα ταβάνι. Δηλαδή, όσα άτομα και να είναι, πάνω από τα 8 χρόνια. Ναι, αλλά θα ήταν τα 8, δεν θα ήταν τα 5. Ναι, 8 θα ήταν. Πρακτικά στο πλημέλημα δεν έχει και τόσο μεγάλη διαφορά, είτε 5 είτε 8. Από την αρχή δεν έπρεπε να δεχτούν το πλημέλημα. Ναι. Εντάξει, εκεί είναι το θέμα. Γιατί δεν έχει φυλακή. Δεν μπαίνεις μέσα. Εντάξει, μπορεί να μπεις, αλλά πάλι θα είναι μικρή η φυλάκιση, αλλά και μετατρέπεται. Αν έχεις να πληρώσεις, πάλι δεν μπαίνεις φυλακή. Πάντως, μετά από όλη αυτή την ψυχική φθορά των συγγενών, ο κόσμος τι καταλαβαίνει από το πολύ καλό ρεπορτάζ του Δημήτρη Δαμιανού? Ότι λέει η δικαιοσύνη ότι εμείς μπορεί και να μην τους δικάσαμε και τόσο δίκαια όλους αυτούς τους κατηγορουμένους, να πάμε να τους ξαναδικάσουμε. Δεν ξέρω αν κάτι τελευταίο θέλει να πει ο κύριος Δαμιανός, ο Δημήτρης μας, γιατί πρέπει να πάω
στο στρατή Λιμιό που έχει δει. Πολύ γρήγορα, Ζήνα, να πούμε ότι πράγματι το γεγονός ότι ο ανακριτής είχε την άποψη ότι έπρεπε να είναι σε βαθμό κακουργήματος οι κατηγορίες και η εισαγγελία έχει αντίθετη άποψη, προκάλεσε βέβαια και όλη αυτή την έκρηξη των συγγενών, αλλά και καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης. Αυτό για το οποίο τρέχει τώρα η δικαιοσύνη είναι να προλάβει να μην παραγραφεί η υπόθεση. Πρέπει να μην σκάσει στα χέρια της αυτή τη στιγμή, διότι έχουν περάσει 6 χρόνια και στα 8 χρόνια το έγκλημα παραγράφεται. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου. Η πρόεδρος του δικαστηρίου έχει απαλλαγή από κάθε άλλη υποχρέωση για να καθαρογραφεί η απόφαση και να ξεκινήσει το εφετείο ακόμα και μέσα στον Ιούνιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας. Λοιπόν.